Κωνσταντίνος είμαι και σήμερα θα παίξουμε PES 2015 στο PlayStation 4. Ωραία, θα παίξουμε UEFA Champions League και θα το πάρουμε, να δούμε. Θα το βάλω 5 λεπτά γιατί εντάξει είπαμε. Θα το βάλουμε λίγο γρήγορα, δεν θέλουμε να είναι και πολύ αργά. Θα πάρουμε την αγαπημένη μας ομάδα που είναι στο PES 2015, που είναι η Real Madrid και με αυτήν την ομάδα έκανα και το πρώτο βίντεο. Ωραία. Και ναι, τώρα θα πάμε στο πρώτο μάτς, FC Basel 1893, ok, το next match, εύκολη φαίνεται, νομίζω ότι είναι β' κατηγορίας, νομίζω ότι την έχουμε, αφού είμαστε Real Madrid, εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτά, εντάξει. Έκανα και λίγο training και με βοήθησε και στα κολπάκια, τη ρουλέτα και αυτά. Καλωσορίσατε στον πρώτο αγώνα της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League. Πάσε καλά. Ωραία, άρχισε το μάτς. Το μάτς ξεκινάει. Ωραία, έχουμε πάρει ήδη μπάλα, αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία, την αφήνω, την πετάω εδώ. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Και γκολ! Γκολ, κύριε Σικύρι. Τόσο αρχή, τόσο... Εντάξει, εντάξει, δεν σχολιάζω. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο, αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. 5 δευτερόλεπτα έχουμε. Καλύτερο ξεκίνημα, αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Και edit το βίντεο. Και παιδιά, όσο μου πλέει στο Sony 4 και θέλω να ασχοληθούν με το YouTube και κυρίως να κάνουν edit και δεν έχουν κανένα Sony Vegas που έχει τέτοια. Καλό θα ήταν να υπάρχει το Share Factory, είναι δωρεάν, το παίρνεις από το PlayStation Store κατάφερε να σκοράρει στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Μήτρο, και συνεπώς και το, τρίμι, το Σκόρπια είναι 1-0. Το PlayStation 4, αυτό είναι foul, τέλος πάντων. Και κάνεις σπήριξε ο διαιτητής, προφανώς είναι foul αυτό. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Κοιτάξτε το μικρόφωνο γιατί είναι λίγο μακριά και έχω το αρχικό μικρόφωνο. Και ναι, ξέρετε είναι λίγο χάλι όταν μιλάς σιγά και έχω αναγκαστεί να μιλάω μετά. Χιουπί! Μαρσέλο Ντίαζ. Ωραία. Μαρσέλο Ντίαζ. Παιδιά, βρήκε τελικά ώστε να πάρεις την μπάλα και να πατάς το χ. Που είναι το τάκλινγκ, το πλό. Ωραία. Να πατήσω κάποιο το χ. Το πάτσα. Μπάλα. Δεν το πάτσα. Ωραία, το πάτσα. Είδατε, παιδιά, το έκανα τάκλινγκ. Πήγαν το φουτάρι για τους. Ωραία την πετάω στο Ρονάλντο. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Σέλο Ντίας. Το ρολόι δείχνει ότι έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Εντάξει, μου το πέρα. Στρέλερ. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάου. Μα δεν πάτησα κάτι. Γιατί δεν πάτησα. Κοίταξε πάντα το πέρα. Παιδιά, ο Ντίος είναι άρρωστος και γι' αυτό δεν θα μπορέσει να κάνει πολλά βίντεο. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Θα συνεχίσει απλώς τώρα την περίοδο που είναι άρρωστος, δεν θα μπορέσει. Σάμουελ. Και θα τον καλύψω εγώ. Και έτσι θα το κάνω. Ξέρω, εγώ είμαι άρρωστος, ο Άγγελος έκανε ένα βίντεο. Και έτσι πάει για τον Σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Γκολ. Ωραίο γκολ με κεφαλιά. Ρονάλντο 2-0. Νομίζω έχουμε νικήσει. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα δύο τερμάτων. Λουκούμι η Σέντρα. Το ξέρω, ήταν μισό γκολ από μόνη της. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. Σχεδόν τίποτα. Τελειώνει και το... Έτσι και το βάλει τώρα. Ωραία φίλε. Πλέον, με προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν έχουν τελειώσει. Φανταστικό τελείωμα με ένα απίστευτο γκολ. Είναι από τις πιο δύσκολες ενέργειες στο ποδόσφαιρο. Και λίγοι είναι αυτοί οι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με τόσο όμορφο τρόπο. Έλα, ωραία. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Ό,τι και αν κάνει, του πιάνει. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Ωραία. Τώρα θα γίνει assist. Είναι στο 3-0 το σκορ. Όχι, όχι. Α,
Αν έμπαινε θα ήταν το τέταρτο. Δεν είχε πολλές επιλογές και αποφάσισε να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε και τον έξω. 3-0. Τρία τέρματα διαφορά. Με ένα σωρό γκολ έως τώρα. Και πάμε. Έχουμε εμείς την μπάλα. Πολύ καλό. Το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Βγάζουμε μια μακρινή σε αυτό το μπάρ, την πίδε, ήδη, ωραία. Τι έγινε, κάτσε. Δεν πειράζει. Ξέρετε, είμαι νουμπάς, τέλος. Φάουλ έχω, δεν πειράζει. Μπέι. Πάσα. Ολάν Τσάκα. Άντε, Ολάν Τσάκα. Για να δούμε τι θα κάνει τσάκα, εκεί. Τσάκα, τσάκα. Τσάκα, ωραία, παιδιά. Βρισκόμαστε πια στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Και ναι. Η ομάδα έχει ακόμα αλλαγές, αλλά δεν τις επιχειρεί. Τα Ολάν Τσάκα. Σέλο Δίας. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Μπέιλ. Βαθιά και ψηλή παλιά. Ο Μπενζεμά κάνει σουτ. Και γκολ, γκολάρα παιδιά. Ωραίο, κάθετο σουτ. Λέω τι να πούμε εμείς. Μια ομάδα μόνο υπάρχει στο γήπεδο. Έλα. Αυτό μου θύμισε λίγο τα γκολ που βάζαμε στην Αλάνα μικρή. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Σέλο Δίας. Σαφάρι. Νομίζω ότι έχουμε νικήσει. Εντάξει. Τι πάω, πώς πήγε, πώς πήγε. Σέλο Δίας. 84. Και το ρολόι μετράει αντίστροφα. Ένα λεπτό νομίζω. Γιατί 5 λεπτά είναι ίσο και ίσο το μάτς. Έλα, ό,τι και να κάνω, το έδωπε και να βάλω το σαν. Είναι καθαρό φάουλ. What? Στρέλερ. Check. Σαφάρι. Τελείωσε το μάτς. Να και το σφύριγμα της λήξης. Ωραία. Καταπληκτική αρχή. Τρεις βαθμοί στην τσέπη με την πρώτη μέρα. Και σίγουρα θα συνεχίσουν στο ρυθμό που βάλανε σήμερα και για την υπόλοιπη σεζόν. Σίγουρα υπήρχε πάθος. Μερικά από αυτά τα μαρκαρίσματα ήταν πραγματικά καθοριστικά. Πολύ χαίρομαι που έδειξαν τόση αφοσίωση. Ωραία, παιδιά. Συν τρεις πόντους σίγουρα. Και είμαστε μαζί με τη Mers Red. Είσαι πάλι μαζί. Και να. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.